δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Το πόδι σε εμάς ήρθε ήδη ακροτηριασμένο, δηλαδή είχε βαρύτατες συμπληκτικές βλάβες και αν δεν διαμορφωνόταν όλο το κολόβωμα κινδύνευε άμεσα η ζωή της. Δεν ξέρω τι πέρασε πάνω από αυτό το πόδι, αλλά είχε συγχυθεί πλήρως. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να σωθεί. Η 29χρονη ερμηνεύτρια βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από διερχόμενους οδηγούς σοβαρά χτυπημένη και καταλελειμμένη στη μέση του δρόμου στην οδό Πειραιός και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο πλευρό της είναι συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλοί άνθρωποι που συγκινήθηκαν στην είδηση του σοβαρού τραυματισμού της. Ο Στέφανος Κορκολής, ο άνθρωπος που ανέδειξε την τραγουδίστρια, είναι σοκαρισμένος. Είμαι ακόμα σοκαρισμένος πραγματικά γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ το ότι η Πέννη έχει πάθει αυτό που έχει πάθει και είμαστε οικογενειακοί φίλοι πάνω από 15 χρόνια. Είναι μια οικογένεια που μου έχει σταθεί σαν οικογένεια. Ο πατέρας της τραγουδίστριας μίλησε στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου και όπως είπε, όταν έφτασε στο νοσοκομείο δεν αναγνώρισε από τα τραύματα το ίδιο του το παιδί. Την είδα πάνω στο φορείο, για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν το γνώρισα το παιδί. Και ρωτάω την κοπέλα που σπρώχνει το φορείο, λέω κοπέλα μου, πες μου σε παρακαλώ, αυτή την κοπέλα που έχετε πάνω και σπρώχνεις είναι η Πέννη Σκάρου? Μου λέει, κύριε δεν ξέρω, και έχω μπει μέσα στο χειρουργείο εκεί που την πάνε δηλαδή. Και μπαίνω μέσα και μου λένε γιατί που πάτε. Λέω που πάμε, εσείς θα μου πείτε, αυτή που έχετε εδώ ποια είναι, τι είναι. Όταν τη βλέπατε ήταν λες και έχει περάσει τρένο από πάνω. Άγνωστο ακόμα παραμένει το πώς το μηχανάκι που οδηγούσε έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα. Την ώρα του ατυχήματος δεν υπήρχε πολλή κίνηση, με αποτέλεσμα ουδής μέχρι σήμερα να είναι σε θέση να γνωρίζει τι συνέβη. Οδηγούσε κανονικά η κοπέλα, το μηχανάκι αυτό δεν πήγαινε πάνω από 50. Mm-hmm. Τι να σας πω τώρα. Mm-hmm. Αλλά με την όθηση φορτηγού ή επιβατικού ή οτιδήποτε. Από πίσω. Από πίσω ή από πλάγια. Τοπικά, ναι. Έτσι. Ναι. Η ταχύτητά του ανεβαίνει στο διπλό. Ναι. Αν δείτε, σας λέω, το μηχανάκι, θα δείτε ότι έχει γίνει κομμάτια. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκατάλειψη από ασυνείδητο οδηγό. Όμως, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα και με τις τελευταίες έρευνες, οι αρμόδιες αρχές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχασε μόνη της τον έλεγχο της μηχανής, αφού στο σημείο δεν βρέθηκαν σημαντικά στοιχεία που να μαρτυρούν πως την παρέσυρε άλλο όχημα. Η ιστοσελίδα της στο Facebook έχει γεμίσει με μηνύματα και ευχές για ταχύ ανάρρωση, ενώ χθες και η αδελφή της έγραψε χαρακτηριστικά. Καλημέρα, επειδή μας είναι δύσκολο να απαντήσουμε στον καθένα ξεχωριστά, σας ενημερώνουμε ότι η Πέννη έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο του θανάτου. Δεν χρειαζόμαστε αίμα και είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν είναι σε κόμμα και νοσηλεύεται ακόμα προληπτικά στην εντατική. Ο δρόμος είναι μεγάλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ακούσαμε λιγάκι έτσι, κάποια στοιχεία όσον αφορά στις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το τροχαίο. Το θέμα είναι ότι...